Είναι γεγονός ότι οι συνάδελφοί μας βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα στα σύνορα, στον Εύρο, προκειμένου να διαφυλάξουν τα σύνορα της χώρας μας, να διαφυλάξουν την εθνική κυριαρχία της χώρας μας. Εμείς είμαστε ετοιμοπόλεμοι, όπου και να μας ζητηθεί και όπου και να κληθούμε θα μεταβούμε, θα πάμε. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι τα ίδια παιδιά, αυτοί οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα ΜΑΤ αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στον Εύρο, είναι τα ίδια παιδιά που βρισκόταν και στα ακριτικά νησιά, στα Δωδεκάνησα, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, που ήταν πρόσφατα εκεί πέρα. Τελειώνοντας την επιχείρηση εκεί στα Δωδεκάνησα, κληθήκανε με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταβήκανε απευθείας στον Εύρο, προκειμένου να διαφυλάξουν τα σύνορα και... Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, θέλω το δικό σας σχόλιο. Έτσι, είναι δύσκολη χρονική στιγμή η παρούσα. Περιμένουμε κι εμείς με αγωνία τις εξελίξεις. Mm-hmm. Εμείς όπου και να κληθούμε ως ελληνική αστυνομία και ως αστυνομική, θα μεταβούμε να κάνουμε το καθήκον μας, το χρέο μας και αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Δύσκολες οι στιγμές. Αναμένουμε κι εμείς τις αποφάσεις της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά μας. Γιατί, κύριε Καρακούδη, μετά από 11 χρόνια, όπως είπα και στην αρχή της συνομιλίας μας, επιτέλους ιδρύεται η νέα ΕΚΑΜ. Μετά από 11 χρόνια της ομάδας ειδικών αποστολών, μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει τα μέγιστα και που μέχρι πρώτος δεν υπήρχε κάποια θεσμική αναγνώριση, δεν είχαν μέχρι και υλικοτεχνική υποστήριξη. Πόσες φορές τα έχουμε πει από εδώ, φωνάζατε κι εσείς, θέλουμε ΕΚΑΜ στην Κρήτη. Τελικά, με υπουργική απόφαση, αυτό συνέβη και επίσημα στην Κρήτη ΕΚΑΜ. Ναι, με προεδρικό διάταγμα του 23 το 2000, το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ναι. Όπως είπατε κι εσείς, το 2008 ιδρύθηκε η ομάδα ειδικών αποστολών, η οποία υπαγόταν... Λίγο μετά τα γεγονότα με τα Ζωνιανά, και υπάγεται, αμέσως μετά τα γεγονότα με τα Ζωνιανά, λόγω και τα θέματα ασφάλειας που είχαμε στην περιοχή μας, με πρόταση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης τότε, προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδρύθηκε η ομάδα ειδικών αποστολών στο νησί. Με μεγάλη μας χαρά και με πολύ ευχάριστη εξέλιξη των γεγονότων. Είναι αυτή η αναβάθμιση της ομάδας ειδικών αποστολών σε ΕΚΑΜ Κρήτης, η οποία θα υπάγεται πλέον απευθείας στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Θα ενισχυθεί όμως. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη υπηρεσία στελεχώνεται από 22 μάχημους αστυνομικούς, ναι, η οποία η εκπαίδευσή τους είναι πάρα πολύ υψηλή, άρτια εκπαίδευση. Δεν υπολείπονται σε επιχειρησιακές δυνατότητες και με τα υπόλοιπα παιδιά, τους υπόλοιπους συναδέλφους που υπηρετούν στην ΕΚΑΜ Αττικής. Και με συγχωρείτε, αν πάμε πίσω τον χρόνο, υπόθεση Σελιανάκη, Μαριάν Κόλλα, υπόθεση Λεμπιδάκη. Έτσι ακριβώς. Αξίζει να σημειώσουμε από το 2008 που ιδρύθηκε και στελεχώθηκε συγκεκριμένη ομάδα ειδικών αποστολών μέχρι και σήμερα, ουδέποτε κλήθηκε κάποια υπηρεσία, είτε η ΕΚΑΜ Αττικής είτε η ΕΚΑΜ Θεσσαλονίκης, να έρθει προς ενίσχυση σε δύσκολες υποθέσεις εδώ στο νησί. Πάντα η συγκεκριμένη ομάδα, 22 τον αριθμό που βρίσκονται σήμερα, μετέβαινε στο κάθε πρόβλημα και τα αποτελέσματά της ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικά και τα γνωρίζουμε όλοι. Κύριε Καρακούδη, τι χρειάστηκε να αλλάξει για να έχουμε αυτή την εξέλιξη? Γιατί δεν μπορούμε να ακούμε και εσάς τον ίδιο, βεβαίως τον εκπρόσωπο των αστυνομικών, να αναφέρει ότι επί 11 χρόνια ήμασταν στην πρώτη γραμμή ως ομάδα ειδικών αποστολών, με τις επιτυχίες τις οποίες έχουν καταγραφεί πλέον στο νησί, μεγάλες υποθέσεις, 38 υποθέσεις, και τελικά ουδέποτε ήρθε αυτή η εξέλιξη. Ναι. Και ούτε η βοήθεια από την Αθήνα, όπως είπατε προηγουμένως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κυρίως γοήτρου της πρώτης υπηρεσίας, της ΕΚΑΜ Αττικής, αυτή η ονομασία. Να υπάρχει μια ειδική υπηρεσία, ειδική κατασταλτική αντιτρομοκρατική μονάδα με έδρα την Αθήνα. Πρωτοϊδρύθηκε η ΕΚΑΜ Αττικής και όταν ήταν να ιδρυθεί μεταγενέστερα η ΕΚΑΜ Θεσσαλονίκης, υπήρχαν ανάλογες και έντονες αντιδράσεις από την ΕΚΑΜ Αττικής που δεν θέλαν να γίνει δεύτερη η ΕΚΑΜ σε όλη την Ελλάδα. Πώς αντέδρασαν οι συναδελφοί σας με την εξέλιξη τη συγκεκριμένη, την περίμεναν 11 χρόνια? Με ιδιαίτερη χαρά, ανακούφιση και δικαίωση, θα μπορούμε να πούμε, κύριε Κουμαντάκη,
και δικαίωση, γιατί το ζητούμενο και η πρόταση η δική μας από το 2013 και μεταγενέστερα που είχαμε υποβάλει σε πολιτική και φυσική ηγεσία για την αναβάθμιση ΟΕΑ σε ΕΚΑΜ Κρήτης, έχει να κάνει κυρίως με τον εξοπλισμό της συγκεκριμένης ομάδας, ο οποίος πλέον θα είναι σύγχρονος, γιατί τα κονδύλια σε χρήματα είναι πολύ υψηλότερα όταν υπάρχει. Βρίσκεστε δηλαδή εν αναμονή Κρήτης, τώρα νέων κονδυλίων, ενίσχυσης γενικότερα του υλικοτεχνικού. Τα χρήματα που δίνονται σε αυτές οι υπηρεσίες για τον εξοπλισμό, αλλά και για την εκπαίδευση κυρίως, είναι πολύ μεγαλύτερα από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Έτσι. Και αυτό που θα πρέπει να πω και να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας είναι ότι για εμάς τους αστυνομικούς που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την επιχρησιακή τους δυνότητα της συγκεκριμένης ομάδας, για εμάς είναι η ομάδα. Η πρώτη ομάδα κρούσης στο νησί, η αιχμή του δόρατος, θα έλεγα, στο νησί, σε επιχειρησιακό επίπεδο. Θα δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο, κύριε Καρακούδη, εκπαίδευσης των ατόμων που θα στελεχώνουν την ομάδα, γιατί φαντάζομαι σε πρώτη φάση δεν θα είναι μόνο 30, έτσι. Το προεδρικό διάταγμα προβλέπει ότι οι οργανικές θέσεις για αυτή την ειδική υπηρεσία είναι 30 τον αριθμό. 30. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 22. Αναμένεται, όσον ούπο, να γίνει καινούριο σχολείο, να δηλώσουν συμμετοχή οποιοδήποτε συνάδελφος επιθυμεί στο σχολείο αυτό. Φανταστείτε ότι η εκπαίδευση για κάθε σχολείο για να επιλεχτούν άτομα που θα στελεχώσουν συγκεκριμένη υπηρεσία διαρκεί 3 μήνες. Πολύ επίπονη η εκπαίδευση. Αντίστοιχη με την εκπαίδευση και το σχολείο που περνούν οι αστυνομικοί στην ΕΚΑΜ Αττικής και Θεσσαλονίκης. Φανταστείτε επίσης, μάλιστα, ότι και οι συγκεκριμένοι 22 αστυνομικοί που είναι σήμερα στην ΟΕΑ Κρήτης έχουν συμμετάσχει και σε άλλα σχολεία του στρατού, όπως είναι στα σχολεία ληξιπτωτιστών ή σε σχολεία Ανορθόδοξου Πολέμου, και έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες και έχουν καταφέρει μάλιστα και αρκετές πρωτιές. Μάλιστα. Μπράβο. Φαντάζομαι χαιρόμαστε κι εμείς ως νησί, ως πολίτες πλέον, που το αίτημά σας στο χρόνιο κατοχυρώνεται, παίρνει σάρκα και οστά. Και εύχομαι πάντα τέτοιες εξελίξεις να έχουμε, γιατί οι ελλείψεις παραμένουν. Ασχέτως τώρα ότι είχαμε από αυτή την πολύ θετική εξέλιξη, τα έχουμε πει και άλλες φορές, το σώμα αντιμετωπίζει προβλήματα, αντιμετωπίζει ελλείψεις. Ας ελπίσουμε ότι θα καλυφθούν και αυτά τα κενά, έτσι ώστε να είναι ασφαλείς και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Ό,τι γίνεται προς το καλό της ασφάλειας είναι καλοδεχούμενο και από εμάς τους ίδιους, τους συνδικαλιστές ελληνικής αστυνομίας, αλλά νομίζω και από όλη την πολιτεία μας. Και με χαρά το καλωσορίζουμε και το χαιρετίζουμε.